Πάμε να συναντήσουμε τώρα την κυρία Παναγιωταρέα και ελπίζω αυτή τη φορά η σύνδεσή μας να μην έχει πρόβλημα. Μας χαμογελάει, άρα μας ακούει. Καλησπέρα σας. Σας ακούω. Ελπίζω να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που είσαστε μαζί μας. Θα ξαναπώ, όπως είπα και πριν, ότι η κυρία Ελένη Παναγιωταρέα είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία και μπορώ να πω, κυρία Παναγιωταρέα, έτσι όταν αναζητούσα κάποια στοιχεία για τη σημερινή μας συζήτηση, για να σας γνωρίσω κι εγώ καλύτερα, ότι το βιογραφικό σας με εντυπωσίασε, αλλά με εντυπωσίασε και για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο. Ότι έχετε μία εξειδίκευση, μάλλον έχετε επικεντρωθεί, το ερευνητικό σας έργο έχει επικεντρωθεί σε αυτό που λέγεται ευρώ. Και επειδή πολλή συζήτηση έχει γίνει γύρω από το ευρώ και κατά πόσο η Ελλάδα βγήκε κερδισμένη ή όχι από αυτή την νομισματική ένωση, θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας από εκεί. Τελικά, και αυτό το ερώτημα θα σας θέσω, η χώρα μας, για τη χώρα μας ήταν μονόδρομος το ευρώ και νομίζω ότι πλέον έχουν σταματήσει και αυτές οι φωνές που ενδεχομένως να έλεγαν κάποτε πριν λίγα χρόνια, πολύ λίγα χρόνια, ότι ενδεχομένως θα έπρεπε να επιστρέψουμε σε εθνικό νόμισμα. Κοιτάξτε, ναι, η χώρα μας βγήκε κερδισμένη από το ευρώ. Πρέπει να θυμόμαστε ότι μία νομισματική ένωση στην οποία μπήκαμε έχει προνόμια και υποχρεώσεις. Τα προνόμια ήταν ότι είχαμε ξαφνικά ένα πολύ ισχυρό νόμισμα. Η υποχρέωση ήταν ότι έπρεπε να έχουμε μία δημοσιονομική πολιτική πολύ συγκρατημένη και πολύ σοβαρή για να μπορούμε να είμαστε μέλη της Ένωσης και να προοδεύουμε και να έχουμε οικονομική ανάπτυξη. Εμείς το κακό είναι ότι εκτροχιαστήκαμε δημοσιονομικά, αυτό ήταν δική μας υπόθεση, αλλά πρέπει να πούμε ότι από τη συμμετοχή μας στο ευρώ είχαμε πολύ χαμηλό το καδάνι και πάρα πολλές επιχορηγήσεις. Δηλαδή υπολογίζεται ότι περίπου κάθε χρόνο έχουν εισρεύσει λόγω της ένταξής μας στην νομισματική ένωση περί το 1,5% του ΑΕΠ. Άρα καταλάβατε ότι είμαστε απόλυτα κερδισμένοι. Το πώς διαχειριστήκαμε εμείς το γεγονός ότι είμαστε μέλη στο ευρώ είναι δική μας υπόθεση, δεν είναι, είναι μια ελληνική υπόθεση. Mm-hmm. Μιλάμε για μια νομισματική ένωση, λοιπόν, ξεκάθαρα. Πολιτικά είναι ενοποιημένη αυτή η Ευρώπη ή εκεί πρέπει ενδεχομένως να εντοπίσουμε και τα προβλήματα, τα όποια προβλήματα και αν εντοπίζετε εσείς προβλήματα. Δεν ξέρω αν μας ακούει η κυρία Παναγιωταρέα. Όχι, έχουμε πάλι ένα μικρό πρόβλημα στη σύνδεσή μας. Να σας θυμίσω ότι μιλάμε με την κυρία Ελένη Παναγιωταρέα, λοιπόν, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία, πολιτικός επιστήμων και οικονομολόγος. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι και η συγγενική της σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο πολύ έχουμε αγαπήσει είναι ένα ακόμα στοιχείο το οποίο θα βάλουμε στη συζήτηση και αφού βέβαια αποκατασταθεί η επικοινωνία μας. Συζητάμε για την νομισματική ένωση αλλά και την πολιτική ενοποίηση για μια Ευρώπη η οποία έχει αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα στο παρελθόν και αυτή ακριβώς ήταν και η τελευταία μου ερώτηση, κυρία Παναγιωταρέα, για να την ξαναθέσω στο κατά πόσο είναι και πολιτικά λοιπόν ενοποιημένη η Ευρώπη ή μιλάμε μόνο για μια νομισματική ένωση με τους αριθμούς μονάχα να μιλούν και όχι την κοινωνία. Μιλάμε για μια νομισματική ένωση προφανώς. Η κοινωνία είχε περιθώρια, έχει περιθώρια πολύ μεγάλης. Εσείς μιλάτε για την ευρωπαϊκή κοινωνία ή για την ελληνική κοινωνία? Όχι, όχι, για την ευρωπαϊκή καταλάβω... και κατά πόσο είναι πολιτικά ενοποιημένη λοιπόν αυτή η ευρωπαϊκή οικογένεια. Ξέρετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν, δηλαδή δεν έχουμε πολιτική ένωση στην Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχουν οι θεσμοί, δεν είμαστε σε ένα φεντεραλισμό, δεν είμαστε σε ένα τέτοιο οργανισμό. Είμαστε σε έναν ουσιαστικά διεθνή οργανισμό, ο οποίος έχει στοιχεία φεντεραλιστικά και στοιχεία εθνικά, τα οποία συνδέονται. Αλλά σίγουρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για πολιτική ένωση. Δεν ήταν ποτέ αυτός ο στόχος. Ο στόχος όπως τουλάχιστον ήταν ότι είμαστε και είμαστε ένα οργανισμό ο οποίος προχωρά και δημιουργεί συνθήκες ευημερίας για όλους. Αυτό είναι που έχει χαθεί και αυτό είναι στο οποίο θα πρέπει να ξαναεστιάσουμε. Πόσο μπορεί να πιστεύει η Ελλάδα στην Ευρώπη και οι νέοι της Ελλάδας στην Ευρώπη μετά από πολύ δύσκολα οικονομικά προγράμματα τα οποία έχουν επιβάλει στην χώρα μας και κατά πόσο θα μπορούσαμε εμείς ως χώρα να παρουσιάσουμε και ένα δικό μας οικονομικό πρόγραμμα το οποίο θα είναι
τελείως απαλλαγμένο από την όποια επιρροή, αρνητική επιρροή. Γιατί σας έχω ακούσει να λέτε συγκεκριμένα ότι πρέπει να παρουσιάσουμε και να υλοποιήσουμε ένα δικό μας οικονομικό πρόγραμμα εξόδου από την κρίση. Ακριβώς αυτό το λέω συνέχεια και αυτό εξαρτάται από εμάς. Χρειαζόμαστε ένα αξιόπιστο πρόγραμμα, ένα ποσοτικοποιημένο πρόγραμμα, το οποίο να στοχεύει αφενός τη μείωση της υπερφορολόγησης. Έτσι, γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω των πρωτογενών πλεονεσμάτων, ζούμε σε ένα καθεστώς υπερφορολόγησης και εσωτερικής τάσης πληρωμών. Οπότε χρειαζόμαστε πολύ σοβαρές εμβληματικές επενδύσεις, γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να δημιουργηθούν καλά αμοιβόμενες δουλειές και νέες δουλειές για τους νέους μας. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος αυτή τη στιγμή για τη χώρα, για να προχωρήσουν οι νέοι. Και βέβαια θα πρέπει να επενδυθούν σοβαρά κονδύλια στην έρευνα και στην καινοτομία. Mm-hmm. Αντίθετα, βλέπουμε ότι τα τελευταία χρόνια, για να έχουμε τα περίφημα πρωτογενή πλεονάσματα, περικόπτεται συνεχώς το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, ενώ και εργαλεία χρηματοδοτικά που θα μπορούσαν να βοηθήσουν προς την κατεύθυνση της έρευνας, της καινοτομίας, της στήριξης των εξαγωγών, της στήριξης των επενδύσεων, και αυτά τελικά δεν διοχετεύονται σε αυτούς που τα έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Θέλω να σας κάνω και μία ερώτηση από το πιο προσωπικό κομμάτι το δικό σας, γιατί η αλήθεια είναι, και το έλεγα και νωρίτερα, ότι έχετε μία συγγενική λοιπόν σχέση με ένα πρόσωπο το οποίο πολύ έχουμε αγαπήσει, Άννα Παναγιωταρέα. Και πώς είναι να είστε υποψήφια και τι σας λέει και η ίδια για την επιλογή σας αυτή? Μου λέει ότι τώρα που το επέλεξες, τρέξε και δώσε το καλύτερό σου εαυτό. Γενικά είναι πολύ υποστηρικτική. Έχουμε λίγο καρό το μαστίγιο, ξέρετε, μία με κίνητρα, μία με πώς το έκανες αυτό, τι έκανες εκείνο. Mm-hmm. Αλλά γενικά με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και με στηρίζει πολύ και, ξέρετε, είναι σημαντικό σε ένα τόσο δύσκολο αγώνα οι δικοί σου άνθρωποι να στέκονται δίπλα σου και να σε πιστεύουν. Mm-hmm. Ήταν εύκολο να την πάρετε αυτή την απόφαση όμως, με δεδομένο ότι είστε μία γυναίκα με πολλές υποχρεώσεις και επαγγελματικές αλλά και προσωπικές. Έχετε 3 παιδιά, αν δεν κάνω λάθος. Και μία γυναίκα λοιπόν η οποία τώρα χρειάζεται να οργώσει ολόκληρη την χώρα για να διεκδικήσει και την ψήφο, και αύριο μεθαύριο μπορεί ενδεχομένως, αν το επιλέξει ο κόσμος, να βρεθεί και στις Βρυξέλλες. Είναι εύκολο όλο αυτό? Ήταν μια πολύ τιμητική πρόταση που μου έγινε από τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος πραγματικά ήθελε με το Ευρωψηφοδέλτιο, με τις επιλογές των νέων προσώπων που έκανε, ήθελε να δημιουργήσει συνθήκες ώστε ο κόσμος να δει και να ακούσει και κάποιους καινούργιους ανθρώπους. Να δει τα βιογραφικά τους, να δει τι μπορούν να προσφέρουν, να δει τις ειδικές τους γνώσεις. Οπότε, ξέρετε, σε αυτό το κάλεσμα, το οποίο ήταν πολύ τιμητικό για μένα, εγώ είπα ναι. Τώρα, από εκεί και ύστερα, όπως ξέρετε, η πολιτική απαιτεί πολύ μεγάλη προσπάθεια, πολύ μεγάλη ενέργεια. Σίγουρα κάποια πράγματα έχουν μείνει πίσω. Από την άλλη, όμως, όταν σκέφτεσαι ότι μπορείς να είσαι χρήσιμος και αποτελεσματικός για τη χώρα σου, από τη στιγμή που δεν θέλεις απλά να παρατηρείς ή απλά να κάνεις κριτική, αλλά πιστεύεις ότι έχει έρθει η ώρα με τις όποιες δυνάμεις έχεις να δώσεις και εσύ τον καλύτερό σου εαυτό, εκεί λες ότι εντάξει, έχω πάρει την απόφασή μου και τώρα έχω. Εγώ είμαι σε αυτή την. Με πετυχαίνετε ακριβώς αυτή τη στιγμή. Όπου τρέχω. Λοιπόν, θα σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που βρήκαμε αυτόν τον χρόνο, τον πολύτιμο χρόνο, για να συνομιλήσουμε, για να σας γνωρίσουμε και καλύτερα, να σας γνωρίσει και το κοινό της Κρήτης. Εγώ θα συμπληρώσω σε όλα αυτά που είπατε ότι είναι δύσκολες ημέρες, αλλά δύσκολες με την καλή έννοια και για τους ψηφοφόρους, οι οποίοι θα πρέπει να πάρουν και αυτοί το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί στο κομμάτι της επιλογής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.